Γεια σας αγαπητοί φίλοι, στις Μπελαρά ο Μητσοτάκης επιβιβάστηκε στην Κίμων, η οποία δίνει το όνομά της σε ολόκληρη την κλάση. Επιθεώρησε τα πολεμικά πλοία, τα πιο σύγχρονα στην Μεσόγειο, στο Λοριάντ της Γαλλίας, τη φωλιά της Naval Group. Δύο το 2025, μία το 2026. Ελπίζουμε να ενεργοποιηθεί η οψιόν και για τέταρτη, μαζί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η Υφυπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου. Ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κολοσσού της Naval Group και τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας για την πορεία των εργασιών, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Τόνισε ο Πρωθυπουργός τη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας δια των ναυπηγείων Σαλαμίνας, που κατασκευάζουν έτοιμο ένα από τα 9 μπλοκ των φρεγατών. Είναι μεγάλη χαρά μου που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθώ σήμερα το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν, που αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται ταυτόχρονα οι 3 υπερσύγχρονες φρεγάτες Μπελαρά, οι οποίες θα έχουν ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό μέχρι το 2026. Είναι η σημαντικότερη αναβάθμιση του πολεμικού μας ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, είπε ο Μητσοτάκης, μια πολύ σημαντική προσθήκη στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας. Συνέχισε λέγοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη γρήγορη πρόοδο υλοποίησης αυτού του πολύ φιλόδοξου εξοπλιστικού προγράμματος, καθώς η πρώτη από τις 3 φρεγάτες, ο Κίμων, βρίσκεται ήδη στο νερό και αναμένεται να παραδοθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του 2025, είπε ο Πρωθυπουργός, που τόνισε, όπως σας είπα, τη συμμετοχή και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Όταν οι φρεγάτες θα παραδοθούν, είπε, θα είναι τα πιο σύγχρονα πλοία τα οποία θα πλέουν στη Μεσόγειο, άξιοι διάδοχοι όλων των ιστορικών πλοίων του πολεμικού ναυτικού, πάνω στα οποία η ελληνική σημαία κυματίζει πάντα ψηλά και περήφανα. Αυτά προς το παρόν, βλέπετε και τις εικόνες εντυπωσιακές. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.